Εσύ σ' αρέσει. Για παράδειγμα, έχει φορέσει φούστα ο Σάκης. Σ' αρέσει η φούστα σε έναν άντρα. Εντάξει, σαν και στο φόρεσε ένα σόου πάνω στη σκηνή. Ναι. Τώρα το να πάμε καφέ με έναν τύπο που φοράει φούστα. Εντάξει, λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο το βλέπω. Και τώρα δεν μιλάμε για καφέ βεβαίως, αλλά μιλάμε για τα βραβεία και μιλάμε για το ΣΥΣΕ. Θέλω να δω την εικόνα πραγματικά, να καταλάβω. Είναι όντως φούστα ή μου τα λέτε λίγο περίεργα. Είναι φούστα. Φουστάνι. Φούστα. Τρελό. Περίμενε. Χέτες βλέπω. Κανονικότατη είναι, παιδιά. Είναι και μακριά. Πρέπει να τη δω μέχρι κάτω. Μήπως είναι παντελόνι φαρδί. Είναι φούστα. Φούστα, κανονική. Είναι φούστα είναι. Με μποτάκι. Αχ, με αυτά τα αρβιλάκια. Εν τω μεταξύ, όταν ήταν στον δρόμο με τη γυναίκα του στο αυτοκίνητο, η γυναίκα του έγραψε στο Twitter ότι πηγαίνουμε προς τα βραβεία. Η Ελλάδα δεν είναι έτοιμη ακόμα για αυτό που φοράει ο Τζιμπρίλ. Το έγραψε από το δρόμο. Όχι, το ετοιμάζουμε από τη Θεσσαλονίκη, σιγά-σιγά. Να σου πω κάτι, ρε παιδιά. Εκείνος όμως θεωρώ ότι το υποστηρίζει πάρα πολύ καλά. Εγώ να έχω να σας πω. Ουέ και αλίμονο, μην χάσει ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι. Όπω! Έχει κάνει και τις δηλώσεις με την ΑΕΚ. Άμα χάσει και αυτά που είπε και με την ΑΕΚ, ότι αισθάνθηκε ότι διαιτητής με μπιπ, νομίζω ότι θα έχουν να λένε για 5 χρόνια. Κάτσε όμως. Στιλιστικά όμως είναι πολύ προχωρημένο Ζενίλταν. Πώς το βλέπεις, πώς κολλήσεις πιο πολύ με αυτά. Να το δω, κοιτάξτε το τώρα. Το σακάκι σε χαλάει. Ναι. Το υπόλοιπο σου αρέσει δηλαδή. Όχι, δεν μου αρέσει το υπόλοιπο, ρε παιδί μου. Δεν πιστεύω ότι το υποστηρίζει κιόλας τη φούστα. Αλλά και το σακάκι με τη φούστα μου φαίνεται ακόμα χειρότερο. Ναι. Είναι fashion icon πάντως ο Σισε, και με τα κουρέματά του και με τις επιλογές του, τις ενδυματολογικές. Είναι μπροστά. Να σου πω, Ηλιάνα, εσένα, πώς φαίνεται, γιατί σε βλέπεις με μεγάλη προσοχή τη φωτογραφία. Χάλια είναι, παιδιά. Πού πάει. Είναι χάλια. Και δεν μου αρέσει. Άσπρο σακάκι, έχεις δίκιο. Συγγνώμη, αλλά για να σχολιάζετε συνέχεια το σακάκι, άρα η φούστα δεν σας κάνει εντύπωση. Όχι, η φούστα μας κάνει εντύπωση, απλά χάνεται λίγο σε όλο το. Αν ήταν χωρίς το σακάκι και χωρίς τα κοσμήματα, θα ήταν πιο έτσι αντρικό για ένα fashion show, για μια εμφάνιση. Πώς θα ήταν πιο αντρική φούστα. Θα ήταν πιο αντρικό αν έπεσε στο μαλλιδιακό. Να ρωτήσω κάτι. Είναι φούστα ή είναι ολόκληρο φόρεμα που έχει φορέσει η κυκλοφορία. Δηλαδή είναι φούστα μπλούζα. Έτσι. Σπύρο. Συγγνώμη. Πρέπει να το ξαναδούμε. Μα συγγνώμη, γιατί εμείς έχουμε αυτό το τριφύλι, έχουμε φωνάξει, έχουμε ανέβει στις εξέδρες. Κοίτα, νομίζω έτσι όπως το βλέπω στη φωτογραφία ότι συνεχίζεται η φούστα δηλαδή προς τα πάνω. Έλα να γιάδες πίσω. Για να δω τη φωτογραφία. Νομίζω ότι είναι μονοκόμματο. Σου για να δω ακριβώς. Πρέπει να είναι μονοκόμματο. Είναι από πάνω όμως και κάτι και δεν φαίνεται καλά. Μπερδεύομαι κι εγώ για να καταλάβω ακριβώς αν είναι.